Εσείς τώρα μας λέτε φταίνε οι αγρότες, φταίνε τα μπουζούκια, αλλά δεν φταίει ο κακός σας εαυτός, η διαφθορά σας, η διαπλοκή σας, η αμετανόητη στάση σας. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, είναι σοβαρές οι προτάσεις που καταθέσατε, μα είμαστε σοβαροί. Είναι οι ίδιες προτάσεις που με διέκοψε ο Πρόεδρος, για να μην τις πω μεγαλοφόνος όλες. Για να δούμε λοιπόν, είναι σοβαρές αυτές οι προτάσεις, την ώρα που κάηκε 1.800.000 στρέμματα αυτό το καλοκαίρι μόνο, είναι σοβαρές. Για να δούμε. Να μονιμοποιήσετε το προσωπικό των πυροσβεστών και όλους τους εποχικούς πυροσβέστες. Δεν είναι σοβαρή πρόταση? Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν γίνεται αυτό? Μα δεν το έκανε ο κύριος Χαρδαλιάς το 2020, μονιμοποιώντας μάλιστα και εποχικούς πυροσβέστες έως 72 ετών. Τώρα αυτοί που ζητάνε να μονιμοποιηθούν είναι της γενιάς των 30 με 40 και πάλι πάντα να τους αποκλείσετε, ενώ είναι 2.500 εκπαιδευμένοι πυροσβέστες και έχετε 3.500 κενά. Αυτή δεν είναι σοβαρή πρόταση? Άλλη πρόταση, να αυξήσετε τον προϋπολογισμό της πολιτικής προστασίας στο πεδίο της εξάρτησης, γιατί επιχειρούν με λιγμένες στολές και μέχρι πέρσι με κράνη των 3 ευρώ. Δεν είναι σοβαρή πρόταση? Τη θεωρείτε ανάξια λόγου? Θέλει λεφτόδεντρο αυτή η πρόταση? Τρίτη πρόταση, να δημιουργήσετε πραγματική αγροφυλακή δασοφυλακή, η οποία θα εποπτεύει και θα επιτηρεί τα δάση. Δεν είναι σοβαρή αυτή η πρόταση? Μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός τον Αύγουστο ότι κατά τύχη, ένα περιπολικό κατά τύχη εντόπισε την πυρκαγιά στην Πάρνηθα. Δεν χρειάζεστε λοιπόν δασοφυλακή? Τέταρτη πρόταση, να ενεργοποιήσετε όλα τα πυροφυλάκια της χώρας, τα οποία είναι όλα εγκαταλελειμμένα, και αυτό δεν είναι σοβαρό? Πέμπτη πρόταση, να αποτάξετε άμεσα όποιους ενέχονται σε καταστροφικές πυρκαγιές, οι οποίες δεν ελέγχθηκαν, και να εξετάσετε ειδικά τις περιπτώσεις εκδικητικών πυρκαγιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηχογράφηση του Ματθεόπουλου, πρώην αρχηγού της αστυνομίας, που επιχείρησε να εκβιάσει τον πραγματογνώμονα για το έγκλημα στο Μάτι, τον κύριο Λιώτσιο. Έκτη πρόταση, να υιοθετήσετε νομοθεσία απόλυτης προστασίας των αναδασωτέων εκτάσεων και να δώσετε ένα τέλος στην ονειδιστική κατάσταση που ξεκίνησε με την απόφαση του 2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είναι σοβαρό το να απαγορεύσετε κάθε οικοδομική και άλλη δραστηριότητα στις αναδοσωτές εκτάσεις?